Ακούτε Status FM 107 και 7 και πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδος, τον κύριο Γαβρίλη Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα κύριε Σταματόπουλε και σας ευχαριστούμε και πάλι για τη δυνατότητα που δίνετε να ακουστούν χιλιάδες εργαζόμενοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, αυτή τη φορά σας καλέσαμε όχι για κάποιο πρόβλημα που υπάρχει με την αποκεντρωμένη διοίκηση εδώ της Μακεδονίας Θράκης, αλλά γιατί έχετε κάνει ένα κάλεσμα σε μια τετράωρη πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση στα Προπήλαια στην Αθήνα με αίτημα την απόσυρση ενός νομοσχεδίου το οποίο εσείς χαρακτηρίζετε κατάπτυστο, το γνωστό νομοσχέδιο που για άλλους βάζει τάξη στις διαδηλώσεις και για άλλους είναι κατάπτυστο. Για πείτε μας λοιπόν. Ακριβώς. Είναι δύο βήματα να πω. Το ένα είναι η αυριανή στάση στην οποία συμμετέχουν δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και γίνεται κάλεσμα από την ΑΔΔΗ και από όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία στην Αθήνα στα Προπήλαια. Η στάση είναι από τις 11 μέχρι τη λήξη του βραδύ και συγκέντρωση στις 11.30 το πρωί αύριο, και το δεύτερο βήμα είναι την 5η το απόγευμα σε 9 Ιουλίου στην οποία γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις επίσης σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις 8, στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα του Βενιζέλου στις 7.30, το Ηράκλειο επίσης στις 7.30 και στις υπόλοιπες πόλεις. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπως και όλους τους εργαζόμενους γενικότερα και τον ελληνικό λαό, να καταδικάσουν αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, όπως λέμε, που κατέθεσε ευνηδιαστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό όμως, για να καταλάβουμε ένα-ένα τα πράγματα, κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν, λέτε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι κατάπτυστο. Γιατί? Επειδή βάζει τάξη στις διαδηλώσεις? Γιατί τόσα χρόνια δεν είχαμε έλλειμμα διαδηλώσεων, έλλειμμα απεργιών, είχαμε πάρα πολλές πορείες και συγκεντρώσεις. Νομίζω ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα με αυτό. Γιατί λοιπόν να μην μπει μια τάξη ώστε και αυτός που θέλει να διαμαρτυρηθεί να διαμαρτύρεται και αυτός που θέλει να δουλέψει να εργάζεται? Νομίζω ότι είναι προσχηματική η λογική και τα επιχειρήματα που βάζει η κυβέρνηση, γιατί ακριβώς όπως είπατε τόσα χρόνια δεν είχαμε πρόβλημα και ειδικά στην περιφέρεια δεν νομίζω ότι έκλεισε κανένα μαγαζί στις πόλεις της περιφέρειας επειδή γίνονταν απεργίες ή επειδή διαδήλωναν οι εργαζόμενοι. Στην περιφέρεια όχι, αλλά στην Αθήνα είχαμε και καταγγελίες και προβλήματα. Θα μπορούσε τότε η κυβέρνηση να φέρει ένα νομοσχέδιο ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν κάνει αυτό. Γιατί ακριβώς ο στόχος της, και αυτό λέμε και στην ανακοίνωσή μας, είναι να δώσει υπερεξουσίες στις κατατόπους αστυνομικές αρχές να αποφασίζουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης αν αυτό συμφέρει ή δεν συμφέρει την εκάστοτε κυβέρνηση, τον εκάστοτε δήμαρχο για την απαγόρευσή της. Εφαρμόζει το ιδιώνυμο, χρησιμοποιεί διατάξεις. Όχι, το ιδιώνυμο το απέσυρε ο κ. Χρυσοχοίδης. Να σας πω, ήδη υπάρχει ιδιώνυμο και κακά τα ψέματα να ξέρετε ότι υπάρχει και συνδικαλιστικό στην ασφάλεια, αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν πάρετε να συγκρίνετε το νομοσχέδιο λέξη-λέξη με αντίστοιχα νομοσχέδια της εποχής του Λάσκαρη και της Χούντας, θα δείτε στην πλειοψηφία τους ομοιότητες. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Ναι, αλλά πάντως κυρία Ιωαννίδη, επειδή λέτε για τη Χούντα, να πούμε εδώ για να μην υπάρχουν, να λέμε την πραγματικότητα, ότι πριν τη Χούντα υπήρχαν ιδιώνυμα κατά των κομμουνιστών και των συγκεντρώσεων. Δηλαδή δεν ήταν χουντικές προέλευσης, επί δημοκρατίας υπήρχαν. Από την εποχή του Βενιζέλου. Επί δημοκρατίας λοιπόν. Άρα ήταν δημοκρατικής έμπνευσης, άρα, όχι χουντικής. Πέρασαν όμως 100 χρόνια, διανύσαμε έναν ολόκληρο αιώνα, αλλάξαμε αιώνα και τώρα θα ξαναγυρίσουμε πίσω στο δημοκρατικό δικαίωμα των εργαζομένων και όχι μόνο των εργαζομένων. Και οποιοδήποτε πολίτης θέλει να διαμαρτυρηθεί δεν θα μπορεί, αν πρώτα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση και δεν έχει πάρει την άδεια από τον αρμόδιο αστυνομικό διευθυντή. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Είναι συνταγματικό δικαίωμα και κατοχυρωμένο η δυνατότητα να μπορούν και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες να διαμαρτύρονται. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή πάμε πιο πίσω ακόμα και από την Αμερική, η οποία είχε πολλά προβλήματα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς να σας πω, για να το ξεκαθαρίσουμε, εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ αντιδημοκρατικός αυτός ο νόμος. Θα τον ακυρώσουμε στην πράξη. Τα ταξικά συνδικάτα δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί, όπως το κάνανε και στο παρελθόν και με άλλα αντιδημοκρατικά. Εννοείται το ΠΑΜΕ, ας πούμε. Όχι μόνο το ΠΑΜΕ, εδώ είναι ομόφωνη η καταδίκη από όλα τα σωματεία
και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Και υπάρχει ακόμα και από στελέχη συνδικαλιστικά της ΔΑΚΕ που γνωρίζω καθώς συμμετέχω στις διαδικασίες της ΑΔΔΗ, οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Άρα δεν είναι θέμα. Να καταλάβουμε λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη. Είναι όλων των εργαζομένων που έχουν στοιχειώδεις δημοκρατικές ευαισθησίες και βλέπουν αυτή τη στιγμή να καταπατούνται αυτά τα δικαιώματα. Για να μας εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Ποια είναι τα δημοκρατικά δικαιώματα που καταπατούνται από τη στιγμή που το μόνο που κάποιοι λένε ότι αλλάζει είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνει αυτός που θέλει να κάνει διαδήλωση την αστυνομία, προκειμένου και η αστυνομία να γνωρίζει ότι θα γίνει μια διαδήλωση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Από την άλλη, καλό δεν είναι οι ίδιοι διαδηλωτές να περιφρονούν τις πορείες, τις διαμαρτυρίες τους, προκειμένου να μην παρισφρύνουν στοιχεία τα οποία μπορεί να κάνουν ζημιές, μπορεί να μαυρώσουν μια διαμαρτυρία. Ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή του ίδιου του νόμου. Επειδή εμείς εδώ στην Αθήνα. Γιατί να μην δηλώνετε λοιπόν την διαμαρτυρία στην αστυνομία, αυτό γιατί σας πειράζει? Μα το ζήτημα δεν είναι αν θα δηλώσεις ή όχι το πότε θα κάνεις μια απεργία, την οποία ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, ο νόμος λέει. Όχι απεργία, για συγκεντρώσεις και πορείες λέμε τώρα. Απεργία, στάση. Η απεργία δεν χρειάζεται να τη δηλώσεις, όχι. Τη δηλώνεις στον εργοδότη σου για να μην πληρωθείς. Συνήθως όταν κάνουμε εμείς τουλάχιστον τα συνδικάτα του δημοσίου, όταν κάνουμε ένα συλλαλητήριο, μια παράσταση διαμαρτυρίας, τη συνοδεύουμε από μια στάση εργασίας και μια απεργία, την οποία βάσει νόμου την ανακοινώνουμε τρεις μέρες νωρίτερα. Πολλές φορές στέλνουμε και εξώδικο, άρα γνωρίζουν από πριν και το Υπουργείο, ο συντονιστής της αποκεντρωμένης, ότι προχωράμε σε μια κινητοποίηση. Το ξέρουν πολύ καλά. Εξάλλου, πολλές φορές όταν έχουμε πάει και έχουμε κάνει ανακοίνωση και δημόσια, μας περιμένουν και μας ρωτάνε τι ώρα θα πάμε, αν θα έρθουμε, αν δεν έρθουμε. Αυτό γινόταν πάντα, εδώ και χρόνια. Άρα, ο φόβος που εκφράζεται είναι ότι μπορεί να μην δίνει η αστυνομία την άδεια για να γίνει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ακριβώς, η απαγόρευση. Ποτέ μέχρι τώρα δεν μπήκε από καμία κυβέρνηση, είτε αριστερή είτε δεξιά, δεν μπήκε το ζήτημα της απαγόρευσης. Δηλαδή ο αστυνομικός διευθυντής, ο εκάστοτε αστυνομικός διευθυντής, μεθαύριο εμείς έχουμε κινητοποίηση, δηλαδή στην αποκεντρωμένη δίκη, θα μας πει ότι δεν θα την κάνετε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θέλουν να βάλουν τις δημοκρατικές ελευθερίες που κατοχυρώθηκαν τόσα χρόνια με θυσίες και αίμα στο γύψο. Δεν θα το επιτρέψουμε. Μα είχατε όμως εκφράσει την ίδια ευαισθησία όταν αστυνομικές δυνάμεις σπάγανε στο ξύλο τους διαδηλωτές και με βία είχαν διαλύσει συγκεντρώσεις. Ας πούμε, θυμάμαι στο Πισοδέρι για την συμφωνία των Πρεσπών, εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, την μέρα που μιλούσε ο Τσίπρας στο Βελίδιο. Ακούστε, πολλές φορές έχουν γίνει ευτράπελα. Αλλά τουλάχιστον δεν ξέρω για τους εργαζόμενους τις αποκεντρωμένες δικές και για τους εργαζόμενους που έχουν ταξικό προσανατολισμό και παλεύουν και αγωνίζονται για δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια μαρξιστική προσέγγιση που κάνετε, γιατί μιλάτε για ταξικό προσανατολισμό. Ακούστε, υπάρχουν και εκδηλώσεις που βγαίνουν ποδοσφαιρικές ομάδες και κάνουν κινητοποίησεις. Ναι. Και αυτοί έχουν δικαίωμα να κάνουν κινητοποίηση. Έχουν δικαίωμα με τα δικά τους αιτήματα. Βεβαίως. Αλλά εδώ μιλάμε για αιτήματα που έχουμε κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Στην εργασία μας περνάμε πάνω από το μισό της ζωής μας. Και αυτό που ζητάμε είναι τις περισσότερες φορές μόνιμη και σταθερή δουλειά, αξιοπρεπής, μισθούς και δικαιώματα. Αυτό το δικαίωμα να αργώ να διαμαρτυρηθώ για καλύτερο μισθό, για δικαιώματα που μου καταπατούν στην εργασία, που με απολύουν χωρίς να μου δίνουν λογαριασμό, που καταπατούν τους νόμους. Θα έρθει να το στερήσει ο αστυνομικός διευθυντής. Γιατί προεξοφλείτε ότι θα σας το στερήσει όμως? Γιατί προεξοφλείτε ότι δεν θα δώσει την άδεια? Γιατί άλλο? Γιατί εσείς πιστεύετε ότι το φέρνει τώρα? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς λέμε ότι φροντίζουν τώρα και πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτό λέμε. Και μπαίνει ένα τεράστιο ερώτημα, γιατί τώρα και όχι αργότερα ή και καθόλου? Θεωρούμε ότι φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση οικονομικής κρίσης. Θα έχουμε όξυνση και κοινωνικές προφανώς αντιδράσεις από όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που θα. Είναι μια υπόθεση που έχει μια βάση αυτή, μπορούμε να τη συζητήσουμε, κύριε Ιωαννίδη, είναι μια υπόθεση. Το μόνο που δεν χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή είναι ένα νέο συνδικαλιστικό νόμο. Είναι μια υπόθεση που κάνετε. Για τους ανθρώπους, εσείς πιστεύετε σε μια ευνομούμενη κοινωνία, όταν οι άνθρωποι έχουν δουλειά, έχουν σταθερό εισόδημα, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, έχουν μια οικογένεια και προχωράνε και βελτιώνουν τη ζωή τους, ότι γίνονται επεισόδια και βγαίνουν και σπάνε με μολότοφ μαγαζιά? Εγώ δεν το βλέπω αυτό τουλάχιστον.
στην πόλη που ζω και στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό το βλέπω όταν έχουμε προβλήματα. Εντάξει, όταν θυμάστε έχουμε... όμως και την περίπτωση της Μαρφίν, κύριε Ιωαννίδη. Το θυμάμαι. Ήμασταν τότε εκεί και διαμαρτυρόμασταν. Ήμασταν χιλιάδες κόσμου τότε και έχουμε κι εμείς πολλά ερωτηματικά. Ποιος και γιατί τότε επέλεξαν να χτυπήσουν τη Μαρφίν και να χάσουν τη ζωή τους αφρώοι άνθρωποι. Μάλιστα. Μακριά από εμάς αυτά. Βεβαίως, μακριά από όλους αυτά. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Ιωαννίδη, γιατί τώρα με αυτά που είπατε μου γεννήθηκαν κάποια ερωτήματα. Λέτε ότι επειδή έρχεται, υποθέτουμε, έχει μια βάση, μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, έρχεται μια νέα, λέτε, οικονομική κρίση. Εγώ θα αντιστρέψω ερώτημα. Είδαμε όμως στην οικονομική κρίση που κράτησε μία δεκαετία, πέρα από τις μία-δυο μεγάλες συγκεντρώσεις που είχαν γίνει για την υπογραφή των μνημονίων, ότι μετά, ενώ οι απολύσεις αυξήθηκαν, η ανεργία αυξήθηκε, η ύφεση αυξήθηκε, δεν είδαμε διαμαρτυρίες μεγάλες και τον κόσμο να κάνει πορείες και συγκεντρώσεις. Γιατί πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει τώρα που έχουμε βγει ημερολογιακά έστω και από τα μνημόνια? Πολύ καλή ερώτηση. Απλά θέλει αρκετό χρόνο να την απαντήσω. Θα κοιτάξω συνοπτικά να πω μόνο τα εξής. Mm-hmm. Όντως, στην πρώτη φάση της κρίσης, από το 2010 μέχρι το 2014, υπήρχε μια ένταση των αντιδράσεων. Βέβαια, είχαμε και πισωγυρίσματα με τις πλατείες, με τη Μαρφίν και με όλα τα υπόλοιπα και δεν υπήρχε συγκεκριμένος πολιτικός στόχος στον οποίο να επιδιώκουν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Δεν είχε μορφοποιηθεί ένας πολιτικός στόχος. Αργότερα γεννήθηκε μια ελπίδα μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ότι υπάρχει μια ελπίδα. Πρόσφατα είχαμε και την επέτειο του δημοψηφίσματος. Δυστυχώς αυτή η ελπίδα μας απογοήτευσε όλους τα επόμενα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δημιούργησε μια οπισθοχώρηση στο κίνημα, που είναι αλήθεια ότι έκατσε. Το κίνημα έκατσε πολύ. Οπισθοχώρησε, επένδυσε, πολλοί κόσμος και συνάδελφοι δικοί μου αποστρατεύτηκαν, απογοητεύτηκαν, μπήκαν στη λογική όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι θα μας ξεγελάσουν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει μια διαδικασία κινητοποιήσεων. Όμως τώρα τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες ανέργους, μιλάμε για μια οικονομική κρίση που πιθανολογώ και μακριά από μένα, το απεύχομαι, αλλά βλέπω και την πραγματικότητα ότι προχωράμε και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρονικό περιθώριο ανάκαμψης και επανόδου σε κανονικότητες. Πάμε σε μια βαθιά κρίση μέσα στο χειμώνα και αυτή τη στιγμή και το μάρμα φυσικά θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Και στον ιδιωτικό τομέα που ήδη το πληρώνουν με τα 500 που παίρνουν, αλλά φοβάμαι ότι και σε εμάς στον δημόσιο τομέα θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Πού να μιλήσεις για αυξήσεις στο δημόσιο? Πού να μιλήσεις για μόνιμες προσλήψεις? Πέρασαν τρεις μήνες πανδημίας και δεν έγινε μία πρόσληψη μόνιμη στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά δεν έγιναν και απολύσεις, διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας. Οι γιατροί που βγήκαν με τις μάσκες και διαμαρτυρήθηκαν, χάλασαν τα μαγαζιά και ενόχλησαν τους καταναλωτές να πλημμύσουν στην Αθήνα. Δηλαδή όταν διαμαρτυρόμαστε μία ώρα καταστρέφεται το κέντρο της Αθήνας. Τόσα χρόνια γιατί δεν καταστρεφότανε? Μια χαρά αναπτύσσεται το κέντρο της Αθήνας και μια χαρά έχει κόσμο. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που επηρεάζονται, αλλά όσοι τουλάχιστον ζουν αυτό το πράγμα στην Αθήνα, νομίζω ότι είναι σκοπιμότητες. Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα που χρησιμοποιούν κάποια επιχειρήματα, όπως είναι αυτό η διατάραξη της εμπορικής αγοράς, για να κάνουν μια περιστολή στα δικαιώματά μας. Εγώ, εμείς ξαναλέμε ότι θα το κουρελιάσουμε στην πράξη αυτό το νομοσχέδιο. Και θα το ματαιώσουμε όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, τώρα δημοσίως να λέτε ότι θα παρανομήσετε, δεν ξέρω πόσο καλό είναι, ότι δεν θα σεβαστείτε τους νόμους του κράτους. Αλλά είναι δικιά σας επιλογή και έχετε την ευθύνη των λόγων σας, κύριε Ιωαννίδη, βεβαίως. Ξέρετε, οι νόμοι του κράτους πρέπει να εφαρμόζονται και να είναι δίκαιοι για όλους. Mm-hmm. Όχι μόνο για τους λίγους, για τους μεγαλοεργολάβους, τους μεγαλοεφοπλιστές, τους μεγαλοβιομήχανους όπως συμβαίνει εδώ, γιατί εδώ είναι μια επιταγή και μπείτε να διαβάσετε τα τελευταία ντοκουμέντα της Ένωσης των Εφοπλιστών, το οποίο το πρώτο τους αίτημα ήταν να σταματήσουν οι διαδηλώσεις και οι απεργίες. Και το βλέπουμε και στα λιμάνια και το βλέπουμε και στα αεροδρόμια, το βλέπουμε και στα εμπορικά μαγαζιά. Μάλιστα.
Οπότε, κύριε Ιωαννίδη, θα δούμε τελικά πώς θα πάει αυτή η... Η τακτική πάλι είναι. Ναι, εντάξει, τώρα... Η τακτική έκβασή της στον δρόμο. Είπαμε, γιατί κάνετε εσείς... Το δίκαιο κρίνεται στον δρόμο του αγώνα. Κάνετε μια μαρξιστική, κομμουνιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Νομίζω ότι ο Μάρξ πάντα είναι επίκαιρος. Μάλιστα. Αυτό θα το συζητήσουμε αν είναι επίκαιρος ή όχι σε μια άλλη εποχή, γιατί από ό,τι βλέπουμε μόνο στη Βόρεια Κορέα τηρούνται τα κομμουνιστικά πράγματα και πουθενά αλλού στον πλανήτη Γη. Στην καθημερινότητα τηρούνται κάποια πράγματα και μέσα στην οικογένεια του καθενός τηρείται η μαρξιστική κομμουνιστική αρχή, αν θέλετε. Δηλαδή, όταν είναι τέσσερις άνθρωποι σε ένα σπίτι και έχουν τέσσερα πιάτα φαγητό, δεν τα τρώει ο πατέρας και τα τέσσερα. Μοιράζει ένα πιάτο στο κάθε μέλος της οικογένειας, από τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες, τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Μάλιστα. Αυτό είναι ο μαρξισμός. Αυτό το είπατε πολύ απλοϊκά. Εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία ίσως στο μέλλον να κουβεντιάσουμε και για ιδεολογικά θέματα με μεγάλη μου χαρά, κύριε Ιωαννίδη. Με μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ που δώσατε τη δυνατότητα να ακουστούμε. Εμείς καλούμε. Πείτε, ναι. Και δεν τις καλούν μόνο. Πείτε πάλι τη μέρα και την ώρα, ναι. Να ξέρετε, καλούν όλες οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που σέβονται τον εαυτό τους, όλων των παρατάξεων. Εμείς με ομόφωνη απόφαση 5 συνδικαλιστικών παρατάξεων στην ομοσπονδία μας συμμετέχουμε και στην αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και τη συγκέντρωση στα προπήλαια και την 5η 9 Ιουλίου το βράδυ, 8 η ώρα στο Σύνταγμα και 7.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, να σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.